Να πούμε και για τη σημαντική άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και των ψηφοδελτίων της Λαϊκής Υπήρωσης που στηρίξαμε, που μπορούμε να το κωδικοποιήσουμε και σαν ένα πιο γενικευμένο πολιτικό μήνυμα, αφού και η συζήτησή μας άλλωστε πολιτική είναι και η ερμηνεία των επιλογών των πολιτών σε δήμους και σε περιφέρειες. Είναι 10%, δηλαδή πάνω και από τις εκλογές το 7,7 πανελλαδικά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αλλά και πολύ περισσότερο από τις προηγούμενες περιφερειακές. Δηλαδή φαίνεται μια τάση ενός κόσμου να ακουμπάει στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, στις θέσεις μας, στις προτάσεις μας. Θέλουμε να συναντηθούμε με πολύ περισσότερους βεβαίως και έχουμε ανοιχτή έτσι αγκαλιά με συζήτηση, με ιδεολογική, με κοινή δράση, ιδιαίτερα στους αγώνες που είναι αναγκαίοι να δυναμώσουν. Και αυτό το αργό και σταθερό ρεύμα συσπήρωσης να δυναμώσει και να γίνει πιο εκρηκτικό. Επειδή το βλέπουμε εδώ, Μπακογιάννης Δούκας. Ναι. Τι λέτε στους ψηφοφόρους σας για την αλλαγή? Με τα ίδια κριτήρια που λέγαμε και συζητάγαμε πριν, λέμε να πορευτούμε και στο δεύτερο, να πορευτεί ο κόσμος στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή, ότι πρέπει να καταδικαστεί η πολιτική των κομμάτων εκείνων και των υποψηφίων των εκλεκτών τους, που και στο Δήμο της Αθήνας και στο Δήμο του Πειραιά, άμα θέλετε να συζητήσουμε και αλλού, οι γενικές συγκλήσεις που έχουν κάπως έτσι μπορούμε να πούμε στο κοινοβούλιο, θυμάστε το ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 5%. Κάντε το μας πιο απλό, γιατί το ρεύμα είναι συγκεκριμένο. Είναι στο δεύτερο γύρο. Μπακογιάννης Δούκας. Λαϊκή συσπήρωση και στο δεύτερο γύρο. Εμείς αυτό λέμε με μήνυμα καταδίκη. Άκυρο δηλαδή. Αποχή. Να είναι καθαρό, είναι σταθερή γραμμή του κόμματος. Αλλά το λέμε. Αυτό που λέτε πάντως βολεύει τον Μπακογιάννη. Να το τεκμηριώσουμε. Αυτό που λέτε βολεύει τον Μπακογιάννη. Γιατί δεν το λέμε αυτό, που αυτό που βολεύει τον Μπακογιάννη. Κύριε Γερουλάνε, ένα λεπτό. Είναι μια έντονη στάση και διαχρονική του ΚΚΕ, να το αναγνωρίσουμε. Να το πούμε. Διαχρονική. Βολεύει το πρώτο είναι. Να πούμε μερικά πράγματα. Έχει μια πολιτική στα δημοτικά συμβούλια, στα περιφερειακά συμβούλια και αλλού, που βλέπει ότι αυτά τα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν ποιο είναι ποιο με βάση το έργο. Με βάση το έργο. Δεν λέμε στην αντιπολίτευση και σε θέσεις βεβαίως μπορούν να υπάρχουν. Όμως, μεγάλος περίπατος. Το εμβληματικό θέμα που συζητάμε όλοι για την Αθήνα. Μεγάλος περίπατος. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Τα έχουμε καταγγείλει και με τον κύριο Σοφιανό και η παράταξη του ΠΑΣΟΚ και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας στήριξαν. Θέλετε να μιλήσουμε για το Δήμο του Πειραιά, που έχουν και πολύ μεγαλύτερη. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Σοφιανό, λέμε. Εγώ κρατάω κάτι που είπε και ο κύριος Χατζηδάκης. Είναι βράδυ εκλογών. Αν θέλετε να μιλήσουμε για τον Πειραιά, καμία αντίθεση. Πήρε 70% ο άνθρωπος. Δεν αμφισβητεί κανείς, βέβαια. Με μια μικρή ανεξελέγεια. Λέμε. Ο Χαρταλιάς. Το βλέπω τώρα εκεί. Άμα θέλετε να λέμε 40% στο Σύνταγμα. 70% ο κύριος Μόρλης και να μην μιλάμε οι υπόλοιποι. Είναι ένα 70% σε ένα 30%. Θα απαντήσουμε το ερώτημα για να μην είναι κενό στους τηλεθεατές μας, έτσι, γιατί δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουμε τελικά, αλλά τουλάχιστον να είναι πολύ καθαρή η θέση. Ο λαός της Αθήνας την επόμενη μέρα θα έχει να αντιμετωπίσει μια συγκεκριμένη πολιτική που την υπηρετούν εξίσου Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Τα ζήσαμε. Το τρίτο μνημόνιο. Το ξεχάσαμε το τρίτο μνημόνιο. Εντάξει, την κολοτούμπα του δημοψηφίσματος και άλλα. Το που είπε σήμερα με λυπή πραγματικά. Εντάξει, είναι γνωστό αυτό, αλλά να ξέρετε ότι ο κόσμος έχει βγάλει αυτή την πείρα και βλέπει και την εξέλιξη όλης αυτής της λογικής με τα σημερινά μέχρι και με την ανακοίνωση που κάνατε για το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ πρόσφατα με τα γεγονότα στην Παλαιστίνη. Και τα βλέπει και ευτυχώς υπάρχει πολλοί κόσμος αριστερός προοδευτικός που προσεγγίζει σήμερα τον ΚΚΕ με τις διαφωνίες μας, ξαναλέω, αλλά που είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε για να βρούμε μια άλλη εναλλακτική. Λέω, ο λαός της Αθήνας θα έχει να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Και πρέπει να είναι πολύ δυνατός σε αυτό. Το ΚΚΕ θα είναι εκεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο πολύ πιο δυνατό, σχεδόν με διπλασιασμό ποσοστών σε πάρα πολλούς δήμους και περιφέρειες. Στο δρόμο του αγώνα, εκεί θα κριθεί μέσα στη διεκδίκηση και ας μην, επειδή έγιναν και άλλα ερωτήματα, όχι δημοσιογραφικά από τους πολιτικούς εδώ που ωραία, να ρωτήσουμε και τον κύριο Χριστίδη που ήρθε τώρα. Στην Πάτρα, να σχολιάσει στην Πάτρα, ναι, ότι να το δεν πω, τον στηρίζει το ΚΚΕ. Στην Πάτρα, βγήκε, δεν βγήκε Πρετίδης, δεν βγαίνει. Στο 41 και κάτι τα 100 θα δούμε. Αμήν, δεύτερο γύρο. Στην Πάτρα την έχουμε δώσει για δεύτερο γύρο. Σε δημόσια έτσι συζήτηση. Πότε έγινε αυτό? Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Το έχουμε καταγγείλει εδώ και 4 μήνες. Εδώ και 5 μήνες αυτό το πράγμα. Υπάρχει σε βίντεο, εσείς το βγάλατε, όχι εσείς προσωπικά, το βγάλανε κομματάρχης της Νέας Δημοκρατίας, κομματάρχης του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Στον δεύτερο γύρο, όποιος βγει από τους τρεις μας. Δεν απαγορεύουμε το τι είπανε, σας λέω. Όποιος βγει από τους τρεις μας, στηρίζουμε γιατί ο Πελετίδης έχει καταστρέψει την πόλη. Την πήραν την απάντηση. Εγώ δεν θέλω να διακόψω ούτε ένα. 41 πάντως με. Η ενσωμάτωση είναι μικρή, 38 και 3. Εντάξει, αλλά μεγάλη πια τέτοια πολύ που μεγάλη δείχνει ότι μάλλον δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλά να καταλάβω, πολύ, όπως εσείς λέτε πολύ σωστά, το ότι εμείς δεν θα διαλέξουμε τον Μπακογιάννη ούτε Δούκα. Γιατί να διαλέξει ο Χριστίδης κομμουνιστή με μη κομμουνιστή? Εμείς είπαμε ότι συνασπίζονται όλοι οι υπόλοιποι
Γιατί αυτοί είναι οι κατανομοί. Κομμουνιστές ή μη κομμουνιστές. Ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δηλαδή, πραγματικά. Άρα εντάξει, άρα επιβεβαιώνεται και στην Πάτρα και μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα. Εγώ δεν και δεν λέμε ακριβώς ότι είστε ίδιοι. Ο καθένας παίζει το ρόλο του. Η πολιτική σας στο λαό. Καλό είναι πάντως. Και οι συνέπειες του στην τσέπη του. Δεν θέλω να μπω σε μια κόντρα. Αλλά καλό είναι να μας επιτρέπει το ΚΚΕ να αυτοπροσδιοριζόμαστε με βάση τις πολιτικές μας. Ο καθένας αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει. Και ο κόσμος μπορεί να εκτιμά αν ταιριάζει αυτός ο προσδιορισμός.